Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρώτη συνεδρίαση που είχαμε. Συζητήθηκαν πάρα πολύ σημαντικά θέματα και νομοσχέδια που εκκρεμούν, που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο ρύθμισης του ηλεκτρισμού, τα οποία ευελπιστώ ότι θα συζητηθούν εντελεχώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Τα νομοσχέδια αυτά έχουν να κάνουν και με την ανεξαρτητοποίηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου, ένα θέμα το οποίο είναι κέρυας σημασίας για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο σίγουρα θα ωφελέσει όλους μας ως καταναλωτές, και τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Άρα θέλουμε, σε συνεργασία πάντοτε με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις, ούτως ώστε αυτά τα νομοσχέδια, τα τρία νομοσχέδια που συζητήσαμε σήμερα, να οδηγηθούν στη διαδικασία ψήφισης και έγκρισης από τη Βουλή. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήθηκε έχει να κάνει με το τέλος των 350 ευρώ, το ετήσιο τέλος που καλούνται να πληρώσουν οι εταιρείες εγγεγραμμένες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρεών. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει σήμερα την παράταση για την προθεσμία πληρωμής του τέλους από τις 36 του 2021 στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, όπως επίσης δίνουν και το δικαίωμα έκδοσης διατάγματος από τον Υπουργό Εμπορίου για παράταση, για περαιτέρω παράταση, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει μια ανάσα στις εταιρείες, δεδομένων και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Και ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ψηφιστεί ως κατεπήγον στην επόμενη Ολομέλεια.